σαν περιφέρεια Κρήτης και οι υπηρεσίες μας δίνουμε μεγάλη έμφαση στην πρόληψη και δρούμε και βάσει των οδηγιών που έχουμε αυτή τη στιγμή με το Υπουργείο, προκειμένου να μην έχουμε κρούσμα και στην περιφέρεια Κρήτης. Οποιαδήποτε κοπάδια και βάσει των οδηγιών του Υπουργείου έχουν έρθει από τη Ρουμανία, είναι σε καραντίνα. Ξέρετε ότι εμείς δεν έχουμε μεγάλες εισαγωγές ζώντων ζώων στην Κρήτη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εθαρρυντικό. Παρατηρούμε τα κοπάδια, είμαστε σε γρήγορση. Οπουδήποτε χρειαστεί και καλούμε και τους παραγωγούς, αν δουν κάτι, οτιδήποτε ανησυχητικό, να καλέσουν τις υπηρεσίες μας προκειμένου να είναι δίπλα τους για να δούμε τα θέματα. Βγήκε το έγγραφο του Υπουργείου, το οποίο λέει ότι απαγορεύονται οι μετακινήσεις, οι σφαγές ή οτιδήποτε άλλο εντός όλης της επικράτειας της χώρας μέχρι τις 4 Αυγούστου. Θα επαναξιολογηθούν τα δεδομένα στις 2 Αυγούστου από την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου και τότε θα πάρθουν οι νέες αποφάσεις. Σε τοπικό επίπεδο, σε περιφερειακό, με τις υπηρεσίες, ετοιμάζετε κάτι εσείς? Εμείς είμαστε σε συνεχή συζήτηση με τις υπηρεσίες μας και μάλιστα την Παρασκευή θα έχουμε μια συνάντηση από όλες τις περιφερειακές ενότητες προκειμένου να αξιολογήσουμε τα πράγματα, να δούμε πώς προχωράμε, προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα στην περιφέρεια Κρήτης.